Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα έρθει και η Μαρία Ιβούσουλα εδώ για να δούμε και το θέμα των αποζημιώσεων. Καλημερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Ο Γιώργος Τσελίκας είναι μαζί του. Ένας άνθρωπος ο οποίος γενικώς μας έχει συγκλονίσει. Έχει χάσει το παιδί του ο άνθρωπος, έτσι. Έχει χάσει το παιδί του. Ναι. Καλημέρα σας, κύριε Χούπα. Καλημέρα. Την καλημέρα μου και από μένα. Να καλημερίσουμε και τον κύριο Θεοδωρόπουλο, δικηγόρο, εκπροσωπεί οικογένειες θυμάτων και εκείνος. Να δούμε λίγο παρέα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Να δούμε λίγο αυτό το πακέτο στήριξης που ανακοινώθηκε χθες από την πολιτεία, από την κυβέρνηση. Ναι. 11 μέτρα, έτσι. Συμφωνούμε όλοι ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ζήτημα να συζητάμε για το αν απαλύνει το πόνος των ανθρώπων. Σε καμία περίπτωση αυτό είναι το ελάχιστο που οφείλει να κάνει η πολιτεία σε τέτοιες περιπτώσεις. Και καλώς το έπραξε. Σωστά. Θέλετε να τα δούμε τα μέτρα. Λοιπόν, έχουμε ισόβια σύνταξη από 1η Μαρτίου που ανέρχεται σε 1.655 ευρώ το μήνα, φορολόγητη. Διαγράφονται χρέη σε φορεία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες. Οι συγγενείς των θυμάτων απαλλάσσονται από φόρους κληρονομιάς και τους κληρονόμους προσώπων που έχασαν τη ζωή τους. Έχουν δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο τομέα. Μεταξύ άλλων, να πούμε ότι προβλέπεται η επίσπευση καταβολής αποζημιώσεων μετά από προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι επιβαίνοντες φοιτητές, καθώς φοιτητές και θυμάτων, δικαιούνται μεταγραφή και παίρνουν προτεραιότητα στη στέγαση σε φοιτητικές εστίες. Έχουμε προσάυξηση μοριοδότησης για τις πανελλαδικές εξετάσεις και πλήρη κάλυψη δαπανών νοσηλείας και αποκατάστασης σε περίπτωση που χρειαστεί. Μάλιστα, για όλα αυτά είναι που... για τα θύματα και για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρία άνω του 50%, να πούμε. Είναι νομίζω το ελάχιστο, όπως είπε και ο Γιάννης, που θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία. Πάμε στον κύριο Χούπα. Ευχαριστούμε, Μαρία. Να μας πει την άποψή του σε ό,τι αφορά σε αυτά τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Κύριε Χούπα, να σας ακούσουμε. Η άποψη, κύριε, η δική μου είναι η εξής. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυβέρνηση για αυτά τα μέτρα που πήρε. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να σας πω αν είναι αρκετά ή αν είναι λίγα, διότι μπορεί να αγγίζουν και άλλους 56 ανθρώπους. Την κόρη μου εμένα δεν πρόκειται να μου τη φέρει πίσω κανείς, ούτε ακόμη κι αν έταζα το χρυσό ολόκληρο του πλανήτη. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία με αυτά τα μέτρα που πήρε είναι βάλσαμο στην πληγωμένη ψυχή μας. Βάλσαμο, λέτε. Και πιστεύω και εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι να τα αξιοποιήσουμε. Ναι. Σημειωτέων ότι εκφράζω τη δική μου άποψη και δεν εκφράζω κάποιο άλλο. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη. Κύριε Χούπα, το θέμα είναι αυτό που λέτε, ότι σίγουρα το παιδί σας δεν πρόκειται κανείς να το φέρει πίσω. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Αλλά όπως λέτε, αυτά τα μέτρα είναι βάλσαμο, τουλάχιστον όπως εσείς είπατε, για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι. Είναι σε ηθικό επίπεδο. Είναι σε ηθικό επίπεδο, γιατί στα υπόλοιπα τώρα εμείς ούτε στην ψυχή του ανθρώπου μπορούμε να μπούμε, ούτε να αντιληφθούμε τον πόνο του. Ούτε... Και οικονομικό επίπεδο. Και οικονομικό, και οικονομικό επίπεδο. Πού το βάζετε αυτό, βιοπαλαιστές είμαστε. Τρία παιδιά σπουδάζω. Και τα σπουδάζω ορθοπεταλιά, αγκομαχώντας, γκαζώνοντας. Και οικονομικό είναι το θέμα. Σωστά. Και βέβαια φαντάζομαι σε ό,τι αφορά στο δικαστικό επίπεδο περιμένετε να αποδοθεί δικαιοσύνη άσχετα με τα μέτρα στήριξης. Προφανώς. Φυσικά, άσχετα. Εγώ ανέθεσα όπως και άλλοι στο δικηγόρο μου την υπόθεση και ό,τι ήθελε προκύψει και ό,τι θέλει ας κάνει. Ναι. Κύριε Θεοδωρόπουλε. Δεν πρόκειται εγώ να επισέλθω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες. Περιορίζομαι και πειθαρχώ στο δικό μου ρόλο. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος επίσης εκπροσωπεί οικογένειες. Προς τα πού θα κινηθείτε εσείς, δηλαδή προς τα πού θα αναζητήσετε ευθύνες. Ακούστε το εξής. Άσχετα με αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τα πρώτα μέτρα ίσως μιας ούτε σταγόνας παρηγοριάς για αυτούς τους ανθρώπους, που βέβαια υπάρχουν ανάγκες να τις τακτοποιήσουν, θεωρώ ότι είναι πολύ πρόημο το στάδιο αυτό για να δούμε για τις αποζημιώσεις, διότι εάν υπάρχει ένα ποσό αποζημίωσης για τον κάθε νεκρό
για το πολύ νεκρού αυτού δυστυχήματος του ζωδρομικού. Θα δούμε μήπως υπάρχει και η υπογραφή τους για να σταματήσουν τις αποζημιώσεις στη δικαιοσύνη. Άρα, εάν δοθεί ένα ποσό αποζημίωσης από το κράτος για να σταματήσουν οι δικαστικές διεκδικήσεις, αυτό σημαίνει, κύριε Πιταρά, ότι εμείς δεν θα δεχτούμε, και ο Παύλος ο Ασλανίδης που εκπροσωπώ μου έχει δώσει την εντολή να συνεχίσουμε να διερευνούμε τις ευθύνες των πολιτικών και ιδίως τη μήνυση που θα καταθέσω στον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών, ο οποίος είχε εγγυηθεί 10 μέρες στη Βουλή για τις ασφαλείς μεταφορές των Ελλήνων πολιτών, δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τις ευθύνες αυτές για τους ανθρώπους που έφυγαν. Πάντως, κύριε Θεοδωρόπουλε, δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις, για να το πούμε και αυτό, που να λέει ότι σταματούν οι διεκδικήσεις των θυμάτων. Αυτές είναι κάποιες πρώτες. Κρατήστε μια επιφύλαξη σε αυτό. Ναι. Κρατούμε μια επιφύλαξη, αλλά και να μην υπάρχει αυτή η δικλίδα ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε δικαστικά. Το ποσό που θα ανακοινωθεί για τις αποζημιώσεις είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι άλλο. Ναι, σωστά. Είναι κάτι άλλο που δεν έχει ανακοινωθεί. Περαιτέρω όμως, αυτά τα μέτρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση που μπορεί η κυβέρνηση να τα στρέφεται υπέρ των ανθρώπων που έχασαν τους συγγενείς τους. Όμως οι ευθύνες οι οποίες σας εξηγώ, εμείς ζητήσαμε από την αρχή σε σύγκριση, σε αντίθεση με άλλους συνηγόρους, που ζητούσαν να συνεχίσει η κυρία ανακρίτρια, η ίδια η ανακρίτρια η οποία είχε αρχίσει την ανάκριση. Εμείς ζητήσαμε την εξαίρεσή της και τον ορισμό ενός ή δύο ειδικού εφέτη ανακριτή. Ήδη πράγμα έχει γίνει αυτό, νομίζω. Δεκτό, ναι. Πράγμα το οποίο έγινε δεκτό, κύριε Γρηγοριάδη, και ευτυχώς που έγινε δεκτό, διότι μόνη της η κυρία ανακρίτρια, και ιδίως επειδή σε εμάς έχει η πληροφορία υπάρχει ότι είχε και συγγενική σχέση με πρώην υπουργό της κυβέρνησης, θέλουμε να αναδείξουμε τις ευθύνες χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία, μάλιστα, καμία αμφισβήτηση για την εγκυρότητα των κύριε Θεοδωρόπουλε, ας μείνουμε σε αυτά. Θα έχουμε και το χρόνο μπροστά μας να συζητήσουμε πολλά περισσότερα. Κύριε Χούπα. Κάτι τελευταίο μόνο, κύριε Πιταρά, για τις αποζημιώσεις. Παρακαλώ. Κάτι τελευταίο για τις αποζημιώσεις. Θεωρώ ότι ιδίως τώρα με τον ορισμό των δύο εφετών ειδικών ανακριτών, οι οποίοι θα έχουν όλη την ευθύνη της ανάκρισης, οι ευθύνες οι πρώτες που αποδόθηκαν σε αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπινα λάθη, δεν θα πρέπει να αλλάξουν την πορεία της ανάκρισης στις ευθύνες της πολιτικές που υπάρχουν σε αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία. Μάλιστα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν εμείς να καταγγέλουμε τις πολιτικές ευθύνες. Και κάτι τελευταίο για να το έχετε σύντομα, κύριε Θεοδωρόπουλε. Η διοίκηση του ΟΣΕ, κύριε Πιταρά, ο πρόεδρος του ΟΣΕ που αναζητείτε, πού είναι αυτή τη στιγμή για μάλιστα να δοθούν οι ευθύνες. Μάλιστα. Όπως και της Ιταλικής εταιρείας. Μάλιστα. Κύριε Χούπα, για να κλείσουμε. Είδατε τόσα και τόσα και τόσα και τόσα και ευθύνες σε επίπεδο σταθμαρχών και ευθύνες σε επίπεδο διοίκησης ΟΣΕ και ευθύνες περαιτέρω πολιτικές, διαχρονικές κτλ. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Δεν με απασχολεί επί του παρόντος. Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω και στον κύριο Χούπα πάντως. Κύριε Χούπα, επειδή τα έχουμε πει και άλλες φορές αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω πραγματικά πού βρίσκεται τη δύναμη και αντιμετωπίζετε αυτό που σας έχει συμβεί με αυτή την αξιοπρέπεια. Πραγματικά, έτσι ήθελα να το πω. Από τη σύζυγό μου και τα δύο μου παιδιά τα εναπομείναντα. Αλλά θα ήθελα, μια που είμαι στον αέρα αυτή τη στιγμή, σκόπευα να το κάνω εγγράφως αυτό. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα μέλη των τηλεοπτικών συνεργείων και τους δημοσιογράφους και να σας πω ότι με προσέγγισαν με κάθε σεβασμό και διακριτικότητα και την ώρα που είχα εγώ το μικρόφωνο και με έβλεπε το κοινό να δακρύζω και να κλαίω, ταυτόχρονα έκλαιγε και ο δημοσιογράφος που μου έπαιρνε συνέντευξη. Ήθελα πάλι να ευχαριστήσω τον ανώνυμο κόσμο που μου συμπαραστέκεται
Και επιπλέον ήθελα κυρίως να ευχαριστήσω τους απλούς πολίτες της Λάρισας, οι οποίοι με αγκάλιασαν και έκλαιγαν και οι ίδιοι. Και σας πληροφορώ ότι η κοινωνία της Λάρισας το έχει πάρει πατριωτικά το ζήτημα. Πάντως, κύριε Κούπα, οι ευθύνες των πολιτικών... Κύριε, να κλείσουμε, μην μπούμε σε συζήτηση, κύριε Θεοδωρόπουλε. Ναι. Χίλια συγγνώμη. Κύριε Πιταρά, οι ευθύνες των πολιτικών, κύριε Κούπα, θα αναπαύσουν την ψυχή της κόρης σας όταν ανακαλυφθούν διαχρονικά από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ. Κύριε Κούπα, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και νομίζω ότι είναι η καλύτερη απάντηση σε ορισμένους που ημέρα. Πήγαν να πούν ότι οι δημοσιογράφοι... Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Είναι μπλεγμένοι. Μπορώ να πω κάτι ακόμη? Πείτε το για να κλείσουμε. Κάτι ακόμη. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο Άρης ο Λάμπος, εσείς δεν τα ξέρετε αυτά, ο δημοσιογράφης ο Άρης ο Λάμπος, ο οποίος είναι στο Σταρ, είναι παιδικός φίλος της Ελπίδας. Παιδικός φίλος. Από το ίδιο χωριό, με φίλους τους γονείς. Εσείς δεν τα ξέρετε αυτά, εγώ τα ξέρω. Μάλιστα. Να είστε καλά και δύο, ευχαριστούμε.